Τη ζωή του στην άσφαλτο άφησε ένας 42χρονος σήμερα τα ξημερώματα στη Νέα Αγίαλο, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ανετράπη στο ύψος της οδού Ζαρίφη 16 και σφινώθηκε κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν νόμιμα σταθμευμένο στην περιοχή. Ο άτυχος άνδρας δεν φορούσε προστατευτικό κράνος και το ψηλόβρεχο αποδίδεται από τις αρχές ως η πιθανότερη αιτία που προκάλεσε την ανατροπή της μοτοσικλέτας. Το δυστύχημα συνέβη στις 5 το πρωί, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για καρδιακό επεισόδιο, το οποίο συνέβη στον άτυχο 42χρονο την ώρα που οδηγούσε. Από τις αρχές έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος στην ανατροπή της μηχανής. Ο 42χρονος ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού και εργαζόταν στη Χαλιβουργία. Τον άτυχο άνδρα βρήκε νεκρό διερχόμενος οδηγός, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο από την περιοχή του Αλμυρού. Στη συνέχεια, και αφού διαπιστώθηκε ο θάνατός του, μεταφέρθηκε για νεκροψία νεκροτομή στη Λάρισα. Προανάκριση για τα ακριβή αιτία του συμβάντος διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Αλμυρού.